Λέει να κόψει κάποιο πους. Οι Βούλγαροι που θέλουν να πουσάρουν, ενώ από την άλλη οι Έλληνες θέλουν να το κάνουν τέρτλ όσο μπορούν. Εδώ έχει ο Αντιμέτζ, είναι λίγο μπροστά, λίγο το position, θα κάνει blink το Enigma, θα βγάλει το Malefice. Εδώ ο Οδυσσέας με τον Balanar, έρχεται και το Chen, εδώ το Neutral, θα πεθάνει ο Οδυσσέας out of position όμως. Εδώ έχουν πιάσει την Crobelus, πάρα πολύ σημαντικό αν πεθάνει η Crobelus. Κυνηγάει το Αντιμέτζ, κάνει ult, τον στέλνει βάση βέβαια ο Chen. Δεν έχουμε κάποιο kill για την ελληνική ομάδα. Έχουμε πλαστεί πολύ όμορφα το block από τον Ερσέκερ, τον Fisher και τον Netherblast. Προσπαθούν εδώ να πάρουν κάποιο kill. Έρχεται και ο Anti-Mage, αμπακάρι όμως το έχει φάει και το Silence. Πάρα πολύ damage. Βέβαια το ulti της Crobelus έχει χρησιμοποιηθεί εδώ. Και αυτό πιστεύω είναι κάποιο όφελος. Ένα εδώ κακό τυπί από τον Beyond. Τρία τέτοια τους Έλληνες, Αντρέα. Οι Βούλγαροι μπορούν πολύ εύκολα να πάνε για το top tower ή για τα barracks στο κάτω lane. Εδώ έχουν πιάσει τον Air Shaker, εκτός position το Enigma κυνηγάει, άλλον όχι το Malefice, θα καπαιχτεί κάποιο Fissure, έρχεται η Αλέρια πάρα πολύ όμορφα εδώ, θα κάνει κάποιο power shot το kill, άλλο ένα kill για την Αλέρια, πρέπει να βγει το defend εδώ, βέβαια το mid lane είναι σπασμένο έτσι κι αλλιώς. Μπορούν να σπάσουν κάτω βέβαια Αντρέα οι Βούλγαροι. Τώρα θα κατευθυνθούν λοιπόν προς τα κάτω, Νίκο, για να δούμε. Για να δούμε αν θα βγει το ES γρήγορα ή στην ώρα του για να βγάλει έχετε ένα ρεόλ. Ο Balanar τώρα κάνει κάποιο Void, ulti από τον Chen, έχει παιχτεί και το Silence στον Colite, πάρα πολύ damage. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εδώ ο Έλληνας παίκτης. Δύσκολα τα πράγματα για τους Έλληνες, Αντρέα. Το ES έχει ακόμα 15 δευτερόλεπτα. Λογικά θα έχουν tower, ναι, πήραν το tower. Λογικά θα δούμε και barracks πριν για βγει να το δούμε. ES. Είναι και εδώ, προσπαθεί να τους καθυστερήσει ο Οδυσσέας όσο μπορεί. Τώρα σιγά σιγά θα βγει και ο Earthshaker. Για να δούμε αν μπορεί να μπει εδώ μέσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ερσέκερ, θα γίνει πάρα πολύ damage. Τα racks θα πέσουν δυστυχώς, δεν προλαβαίνει ο Ερσέκερ, τώρα θα βγει. Έχουνε πάρει τα barracks, Αντρέα, ακόμα και αν βγάλει ένα καλό ulti υπάρχει και το Chen, το οποίο μπορεί να χυλάρει ασταμάτητα. Θα πιάσουν εδώ, θα πιάσει το Fear, προσπαθεί να κάνει κάποιο TP. Έχετε το Ερσέκερ, θα κάνει πάρα πολύ όμορφο το ulti, θα ξεφύγει το Enigma για άλλη μια φορά. Αυτό που λέγαμε, η τύχη είναι με το μέρος του των Βούλγαρων. Θα παιχτεί εδώ το άλλο ένα χιτάκι, θα πεθάνει από τον Σάκα το Πάγκνα. Αλλά λίγη σημασία έχει πιστεύω εδώ το δεύτερο lane που είναι σπασμένο. Αυτό ήταν, Αντρέα, που θέλανε οι Βούλγαροι, ακόμα και αν πέθαιναν 5 από αυτούς. Δεν τους ένοιαζε. Έχουν πάει και τα κάτω barracks, 2 lanes, λογικά θα τους δούμε να πηγαίνουν για Ρώσαν πλέον. Και αργότερα για το τελευταίο lane. Δεν έχει βγει και τόσο καλά το game. Δεν τους έλεγα, έχει βγει. Κάνανε κάποια λάθη οι Έλληνες στα τελευταία λεπτά. Δεν ήταν και το απόλυτο farm του Colite που περιμέναμε κάτι παραπάνω, θα έλεγα, από αυτόν. Λίγο πιο νωρίς. Βέβαια έχει το Battle Fury πλέον, Νίκο. Έχει και το Blade of Alacrity. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας παίκτης. Πιστεύω στοίχησε, Αντρέα, στους Έλληνες το πρώτο pick Ματζίνα. Πρώτο πικ Ματζίνα, είδαμε την απάντηση από τους Βούλγαρους, οι οποίοι όπως είπαμε θα πάνε για το Ρώσαν πολύ σωστά, θέλουν το Aegis, θέλουν τα Gold. Οι Έλληνες ίσως απαντήσουν, Αντρέα. Θα απαντήσουν με Smoke. Βλέπουν εδώ το Smoke, υπάρχει και το Dagger του Ερσέκερ, βέβαια δεν υπάρχει ulti. Για να, Ερσέκερ, για να δούμε, θα μπει ο Οδυσσέας, θα τους δει τώρα. Ο Ρώσαν είναι στο μισά hit points, τώρα θα κάνει κάποιο Void. Το Fissure από τον... Το Black Hole τώρα από τον Enigma, το Fissure δεν έχει πιάσει νωρίτερα, έχει το BKB, ο Enigma δεν θα πιάσει κανένα damage. Άλλο ένα kill για τους Βουλγάρους, mega kill για τον Grumpy εδώ, το stun από το Malefice στον Ερσέκερ. Άλλο ένα kill, πάρα πολύ άσχημα εδώ. Κάπου εδώ πιστεύω, Αντρέα, ότι έχει τελειώσει το game. GG λοιπόν από τον Σάκα. Η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων στην ουσία αυτό το Russian Fight. Νικητές για το Clash of Europeans οι Βούλγαροι, 3-1. Ακριβώς, Νίκο. Δυστυχώς οι Έλληνες τελειώσανε δεύτεροι. Βέβαια μας αντιπρόσωπευσαν επάξια, θα έλεγα, σε αυτό το ευρωπαϊκό τουρνουά από την Καρένα. Δεν μπορούσαν να πάρουν κάποια νίκη οι Έλληνες σήμερα. Τα πρώτα δύο games, Αντρέα, είδαμε πολύ καλή εμφάνιση από τους Βούλγαρους και όχι αυτό που θα θέλαμε να δούμε από τους Έλληνες, ενώ στο τρίτο είδαμε το λάθος του πρώτου pick του Ματζίνα να στοιχίζει στην ουσία στους Έλληνες το... Ακριβώς, Νίκο, είδαμε στο δεύτερο game βέβαια πολλά λάθη, αν θυμάστε, πολλές φορές out of position, σε αντίθεση με τους Βούλγαρους οι οποίοι παίξανε πάρα πολύ όμορφο game, πάρα πολύ δυνατό team play, ήταν διαβασμένοι θα έλεγα, και στα picks είχαν κάποιο strategy όλοι μαζί,
και πήραν στην ουσία, Αντρέα, προβάδισμα και πλεονέκτημα από τα λάθη των Ελλήνων. Ακριβώς. Δηλαδή θα κολλήσω σε αυτό το ματζίνα πρώτο πικ, το οποίο με το που το είδαν οι Βούλγαροι απάντησαν με σε full push strat. Ακριβώς, Νίκο. Για να τελειώσει το game στο 30 πριν προλάβει το ματζίνα να φαρμάρει τα item που χρειάζεται για να... Anyways, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στην Βουλγάρια, η οποία τερμάτισε πρώτη. Νικήτρια λοιπόν για το Clash of European, η βουλγάρικη ομάδα. Δεύτερη ελληνική, πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τους Έλληνες. Τον Κολίτη, τον Σάκα, τον Extremer, τον Beyond και τον Οδυσσέα, όπως και τον Μουστακαλή. Όλοι οι παίχτες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, πιστεύω, Νίκο. Δεν τους βγήκε το game. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, πιστεύω, για το game. Αυτά είναι, πιστεύω και εγώ. Πάντως, παρόλα αυτά, έγινε πάρα πολύ δυνατό game και από τις δύο πλευρές. Δυνατό game. Παρόλα αυτά, θέλω να δώσω ραντεβού για αύριο. Να θυμίσουμε, υπάρχει το πρώτο ελληνικό Dota Weekly Show, το οποίο θα μιλήσουμε για αναλύσεις από το Clash of European για την ελληνική ομάδα της New Era. Θα συνεχίσουμε με αναλύσεις για τον Dota 2, τα νέα του Dota 2, όπως και οι καινούργιοι ήρωες οι οποίοι προσθέθηκαν στο Dota 2. Συνέντευξη από το Reaper. Ακριβώς. Και διαγωνισμός Dota 2 Beta Key για έναν τυχερό ακροατή, ο οποίος θα κερδίσει τον Beta Key από διαγωνισμό που θα κάνουμε live εκείνη τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ πολύ σύντομα θα έχουμε τον... τον Μουστακαλή στο Skype. Καλησπέρα, Παντελή. Συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια για το game, παρακαλώ. Ο leader της ομάδας της Ελλάδας. Αν και χάσαμε το τελευταίο game, η ομάδα είναι κάπως ευχαριστημένη που κατέκτησε, τέλος πάντων, τη δεύτερη θέση. Ακριβώς. Δεν είναι και άσχημα, είδαμε ωραία games. Εδώ έχασα και ένα στοίχημα από τον Euro Street Dog εκεί πέρα. Πρέπει να ανακοινώσω πως ξέρει να προβλέπει τα αποτελέσματα. Hello Street Dog, you know, I just lost a bet, so you know how to predict the results of each game. Congratulations. Αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Ανδρισμός από τον Μουστακαλή λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πιστεύω Παντελή έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Να φέρω κανέναν. Πιστεύω ναι, θα ήταν ό,τι καλύτερο να μας μιλήσουν οι ίδιοι παίχτες πλέον για αυτό το τουρνουά. Μισό λεπτό, γιατί δεν τους βλέπω να απαντάνε, μάλλον θα μιλάνε μεταξύ τους τώρα. Κλείνω μία να τους μιλήσω. Βεβαίως. Πολύ σύντομα λοιπόν θα έχουμε τους πρωταγωνιστές από τον τελικό του Clash of European. Σπαμάρουν οι πάντες, βέβαια εδώ η αγάπη για τον Μουστακαλή στο Skype συνεχίζεται. Εδώ βλέπουμε και το bracket πλέον.
νικήτρια ομάδα της Βουλγαρίας, θα έλεγα άξια νικήτρια, παρόλα αυτά. Ήταν Αντρέα από τα φαβορί. Αυτές οι αρχές ήταν το φαβορί όντως, Νίκο. Και το ότι έπεσε στα losers bracket ήταν από τις εκπλήξεις του τουρνουά, θα έλεγα. Βέβαια, έπεσε από νωρίς στο loser bracket, έχασε από την ομάδα της Ευρώπης, η οποία στη συνέχεια έχασε από την ελληνική ομάδα. Στη συνέχεια η βουλγάρικη ομάδα αίτητη πέρασε στο τελικό από το loser bracket και αντιμετώπισε την ελληνική ομάδα, όπου και αυτή αίτητη πέρασε από το winner bracket με 1-0 προβάδισμα. Το game ήταν best of 5, δεν καταφέραμε κάποια νίκη απόψε. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως, τους οφείλουμε τα συγχαρητήριά μας από όλους εμάς που κάναμε το stream και όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν κοντά μας. Περιμένουμε λοιπόν τους πρωταγωνιστές στο Skype να μας μιλήσουν, να μας πούνε δύο λόγια. Καλησπέρα Παντελή για άλλη μια φορά, καλησπέρα Κολίτη. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την δεύτερη θέση που μας δώσατε στην ελληνική ομάδα. Δύο λόγια παρακαλώ για το game. Βασικά δεν μπορώ να πω κάτι για να δικαιολογηθώ ή να δικαιολογήσω τα τρία λίγες που κάναμε. Ήταν και τα τρία πολύ άσχημα, η αλήθεια είναι. Τώρα το τι έφτιαξε δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε, να το διορθώσουμε. Εντάξει, τα παιδιά που παίζαμε ήταν πάρα πολύ καλά. Ακριβώς, δεν ήταν μια τυχαία ομάδα η ομάδα της Βουλγαρίας. Ήταν και από τα φαβορί, όπως είπαμε και προηγούμενος. Προσωπικά δεν τους ήξερα, δηλαδή δεν είχα ξαναπαίξει μαζί τους, αλλά στα τρία games που έπαιξα κατάλαβα ότι είναι πολύ καλύτεροι στο σύνολο τουλάχιστον σαν team. Τους είδαμε πάρα πολύ διαβασμένους, θα έλεγα, τους είδαμε να παίζουν πάρα πολύ ομαδικά, τα TP's για βοήθειες ήταν instant, γενικά μια πάρα πολύ καλή απόδοση από την βουλγάρικη ομάδα. Βέβαια, να μην παραβλέψουμε και εσάς, οι οποίοι σε όλο το τουρνουά ήσασταν αίτητοι στο winner bracket. Δώσατε τον καλύτερο σας σε αυτό με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Στον τελικό βέβαια δεν καταφέρατε αυτό που περιμέναμε όλοι. Παρ' όλα αυτά σας αξίζουν συγχαρητήρια για την δεύτερη θέση. Ποιος πιστεύεις ήταν ο λόγος, Κολίτη, που κρίθηκε το game σε αυτόν τον τελικό? Βασικά ο μόνος λόγος που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ήταν ότι σαν team και σαν ομάδα ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, πολλά χρόνια μαζί, δηλαδή παίζουν δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια σαν team, δεν είμαστε κάποιοι που μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ πίσω από αυτούς. Βέβαια, η εμπειρία γενικώς και γενικά αν ξέρεις τον συμπαίχτη του πώς παίζει γενικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα team. Φάνηκε.